Παιχνίδι και έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Πάλι ο λόγος στην προσπάθεια με τον Ρότσα. Ωραίες προσπίσεις του Βραζιλιάνου, περνάει τον Χατζή. Θεοδωρίδης, πάλι ο λόγος από τα δεξιά. Υπάρχει νέο μαρκάρισμα, νέο φάουλ σφύριγμα από τον Κωνσταντινέα. 15 λεπτά μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κούσας μοιράζει για τον Μουμίν. Θεοδωρίδης για τον παλαιολόγο. Ρότσα, Μητρόπουλος, συγγνώμη και πάλι. Μουμίν, έχει χώρο από τα αριστερά ο Άντι. Η Λάρισα με κορυφαίο τον Κοτσόλη και δύο γκολ από τον Φακούντο Πάρα στο 77 και το 80. Στον αγωνιστικό χώρο, στα έλεξη Αρίνα. Ρότσα περνάει όμορφα τον Βούζα. Γέμισμα για τον Χαριστέα. Αυτός άρχισε κάπως να δει και την μπάλα. Ο Έτζεκβελέ. Τον Μουμίνε δεν την πάρει. Κάθετα για τον Χαριστέα. Μουμίνε εδώ. Ρότσα έχει χώρο για να γυρίσει. Καθυστερεί πάντως και πάλι ο Βραζιλιάνος. Μοιράζει αριστερά για τον Άντι. Κούρασε και αυτό. Συνεχίζει τις δικές του μάχες στη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Θεοδωρίδη. Φάουλ από τον Ταλ. Τα πλεονέκτημα αφήνει ο Κωνσταντινέας. Σηκώνει ο Ρότσα. Καραμαλίκης. Υπάρχει offside. Δεν υπάρχει συνέχεια. Σφύριγμα από τον Κώστα. Ρότσα απέναντι από τον Σωτηρίου. Και στοχή. 3-3. Αφήνει το πανελικό μέσα στο παιχνίδι ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλή εκτέλεση και εδώ. Στην άλλη μεριά ο Σωτηρίου, καμία ευκαιρία αντίδρασης από τον goalkeeper Ισαέλ και ο Χασομέρης. Πριν να δώσει εκείνη όπως θα. Δεύτερη και παραπάτηση. Ο Νουάρτη, Καμαρά, Ρότσα. Και μεγάλο διαστημισμό, με καλά πατήματα. Ο Δασκαλόπουλος ετοιμάζει κάρτα για τον Μάκο, στο 66. Βλέπει την κίνηση του Χαριστέα Αναστασιάδη στο σύστημα Κολεμονή. Αυτό ακούγεται από το φώναζε. Παίρνει ο Χαριστέα. Ο Ρότσα πάει για το σουτό. Κάνει η βολίδα στο 67 έξω. Σημάω τον Κατσουράνη. Κλείνουν καλά του διαδρόμου στον άξονα οι γηπεδούχοι. Ο Ζέκα πέρασε από τον Άντι, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Ρότσα σε πολύ ωραία παλιά για τον Καραμαλίκη. Ο Κουμψόν βάζει το σώμα του. Και στη συνέχεια δέχεται. Ξαναμυντικό χάφ και θα βάλει τον. Γυρίζει ο Βίντρα, ο Εζεγγέλε μπροστά από το Ζέκα. Ναι, πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα βάλει με τον Σιόντι, θα δούμε. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι θα βάλει τον Σιόντι σαν αμυντικό χάφ και θα περάσει το σάκι παλαιολόγο σαν ένα δεξιό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιατί ο Σιόντι ήταν εκτό γηπέδου, ήταν τραυματία. Ο Ρότσα, ωραία παλιά για τον Καμαρά. Περνά από τον Καπίνο 1-0 ο Πανετολικό. 63, καταπληκτική κάθε την παλιά από τον Ρότσα. Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με πολύ ωραίο γκολ. Καταπληκτική κάθε την παλιά του Ρότσα. Στον Καμαρά, εκείνος περνά και από τον Καπίνο και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0. Το τρίτο γκολ του Ανρί Καμαρά. Στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανετολικού είναι πρώτο σκόρερ. Ο Άντι στο Ρότσα. Κάλυψε ο Μαρινός. Το γέμισμα στην περιοχή. Κόβει ο Παπαδόπουλος. Δεύτερη κεφαλιά τον Ρωσίδη. Ο Αυτούς τον Θεοδωρίδη. Πολύ ωραία κίνηση του Ρότσα. Άντι. Ψάχνει το Χαριστέα. Ο Χολέμπας ψύχρεμα στο Μέγερη. Άσα. Μανιάτης. Ρότσα. Ανεβαίνει ο Άντι.
Κάλυψε γρήγορα ο Δροσίδης, πάσα για τον Θεοδωρίδη. Ρωμάνος. Τρόπουλος. Ρόψα. Μπαλ. Πάλι ο Θεοδωρίδης. Θα το βολέμπας. Τρόπουλος. Ρόψα. Φτιάχνει ωραία με τα δίδα στον Μπαλ. Όμως δεν προλαβαίνει. Ρωμάνος. Θεοδωρίδης. Ρόψα. Τον Καμαρά. Στοχώρησε για να βοηθήσει ανακαλυπτικά τον Ολυμπιακό Αμπλού. Ο Ρότσα πελάτη. Απέναντί του Τροσίδης. Ο Μαρκάνος σε κόρτα. Ρόψα. Από μακριά το σουτ, σταθερά ο Βέγερη. Στο 54. Η πρώτη και μικρή προσπάθεια του νότρου επίπεδο. Και δεν κουέλε. Δεύτερο κόρνερ για τους παιδούχους 2, έχει και εξάμφι στον παιχνίδι. Ο Ρότσα το εκτελεί με πολύ φάλσο. Η κεφαλιά, η μπάλα out. Από το Κούσα έγινε η κεφαλιά. Θα την νιώσει την καταγωγή με πέρασμα να παίρνει από την ΑΕΠ μεταξύ άλλων. Ο Ρότσα, ο Μπουμάλ, ο Κουτρουμάνος. Ωραία για τον Πανετολικό υπότρες. Ο Ντάνι το κόρνερ. Αυτή είναι η δουλειά του Ντάνι, να καλύπτει ό,τι κενό υπάρχει. Και εδώ το κατάφερε περίφημα γιατί το τρίγωνο έβγαλε εκτός παιχνιδιού ένα μεγάλο κομμάτι της άμυνας της Ξάνθης. Ο Ντάν ήταν εκεί για να καλύψει, να παραχωρεί κόντρο. Ρότσα εναντίον Διβιανή. Ρότσα 2-0 ο Πανετολικός. Με σκόρερ τον Ρότσα. Προβάδισμα 2 γκολ για την ομάδα του Πάπη Τενέ. Εύστοχος από το σημείο του πέναλτι. Και δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. 2-0 ο Πανετολικός μετά τον γκολ του Μητρόπουλου στο 35. Ο Ρότσα με πέναλτι στο 66 κάνει το 2-0. Ξανά βλέπετε την εκτέλεση στον ουρανό των δικτύων του Βιβιανή. Η μπάλα από το δεξί του παίκτη του Πανετολικού. 2-0. Από το 66 και μετά μπροστά ο Πανετολικός με 2 γκολ, με 10 παίκτες η Ξάνθη λόγω της αποβολής. Σταμάτησε ο Κομετσίδης, νομίζω θα περάσει out. Την κυνήγησε ο Μητρόπουλος και τώρα είναι ο Ρότσα. Ένα πλασάριστο σου, την μπάλα στο δοκάρι και έξω. Όμορφη έμπνευση από τον Ρότσα. Δείτε ξανά, το θέλει, δεν το κάνει στην τύχη. Βάζει πολύ φάλτσο στην μπάλα, αυτή πήρε τις τροφές της στον αέρα. Ο Βιβιανή ήταν αδύνατο να αντιδράσει, αν πήγαινε κατοστά πιο κάτω. Τύψε στο πάνω μέρος της οριζόντιας το που και πέρασε. Παλιάκια στον Πασά, που μαρκάρεται από τον αδερφό του. Η πάσα του Ρότσα, ο Πασάς θα πετύχει και δεύτερο τέρμα. Στο 84ο λεπτό, ξαναβλέπετε. 1-2 με τον Ρότσα και τον Πασά. Ο Πασάς είναι εκτελεστής και στο 24ο λεπτό γράφει το 4-0 για τον Πανετολικό, πανηγυρίζοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ξαναμέτρησε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Παπαπίσης, Θεοδωρίδη, ανεβαίνει ο Βούκοβιτς. Θεοδωρίδης αφήσει από την άλλη για τον Μπαϊκαρά που γυρίζει το κεφάλι. Ρότσα μέσα στην περιοχή το σουτ και 2-0. Το 62ο λεπτό. Ένα γκολ που ξαναβλέπετε με τον Μπαϊκαρά να γυρίζει και από τον Ρότσα κανονική θέση. Το σούτ από κοντά, ο Θεοδωρόπουλος δεν μπορεί να αντιδράσει. Πανετολικός Ιωνικός 2-0. Συζητιάτησε άλλο σημείο του κυπέλου, θα λένε. Δεν το νοήθω.